κύριος Κλάουντιο Κάβα, που εκπροσωπεί την κυβέρνηση στο κομμάτι των αποσποδιακών δομών για την υποστήριξη των του αγροτικού τομέα, θα μας μιλήσει για τον ρόλο του, καθώς επίσης και για τις επιδιώξεις ερχόμενος εδώ. A Câmara Agrícola em Brasil nos mostrou que não existe distância para negociações. E o Ελληνοβραζιλιανό Επιμελητήριο μας απέδειξε ότι δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ των δύο χωρών. Nos demonstrou que existe interesse tanto da Grécia quanto do Brasil e é viável fazermos negociações Μας απέδειξε ότι υπάρχουν ενδιαφέροντα των δύο χωρών που μπορούν να εξυπηρετηθούν για το όφελος της κάθε μίας από τις χώρες κοινά. Ναι, το επόμενος είναι εδώ. Εδώ. Ο κύριος Ντανιέλ Δίας, Διευθύνων Σύμβουλος μία από τις μεγαλύτερες αγροβιομηχανικές ενώσεις της Βραζιλίας, με έδρα το Παρανά, θα μας μιλήσει για τον ρόλο τους στο παγκόσμιο στερέωμα και για τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα. Estivemos por aqui durante uma semana para constatar aquilo que nos foi adiantado pela Câmara Brasil, pela Câmara Grécia Brasil. Βρισκόμαστε εδώ και μια εβδομάδα για να επιβεβαιώσουμε και να δομήσουμε όλα τα θέματα τα οποία μας έχει παρουσιάσει το Ελληνοβραζιλιανό Επιμελητήριο. Percebemos realmente que temos uma oportunidade para as nossas cooperativas, para os nossos negócios, para o agronegócio, sobretudo, nessa parceria que pretendemos realizar com o povo grego. Είμαστε πλέον πεπισμένοι ότι υπάρχει τομέας συνεργασίας και για συμπαραγωγές που είναι για όφελος των δικών μας συνεταιρισμών στη Βραζιλία, ερχόμενοι εδώ πέρα στην Ελλάδα και ενώντας δυνάμεις με τους Έλληνες παραγωγούς. Estamos muito motivados a voltar para o país, no Brasil, e terminarmos e darmos sequência a esse trabalho aqui iniciado. Είμαστε πλέον ανυπόμονοι να επιστρέψουμε στην χώρα μας, έτσι ώστε να δομήσουμε όλες αυτές τις ευκαιρίες, οποίες είδαμε και σε αγροτικό και σε βιομηχανικό επίπεδο μεταποίησης, ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και άμεσα να αρχίσουμε να εκτελούμε τις συνεργασίες μας. Μια καμάρα. Ο κύριος Ρομπέρτο Καμάργο, Παρντούτσι Καμάργο, από την Ινστιτούτο Μπραζιλέο Δι Ανάλυσης, το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας της Βραζιλίας, θα μας πει για το ρόλο της εταιρείας του στην περιοχή του, καθώς και για το τι επιδιώκει ερχόμενος στην Ελλάδα. Considerando que o agronegócio é a base da vida, με την σκέψη ότι η αγροεπιχειρηματικότητα έρχεται να βασιστεί, είναι η βάση της ζωής, e o privilégio do histórico Grécia-Brasil, και estratégia logística, transporte, και επιδίωξη ένωσης της λογημένης ελληνικής γης παρέα με τη στρατηγική του διακομματοπιστικού εμπορίου και της χρήσης των υποδομών της Ελλάδος. Esse relacionamento Grécia-Brasil nós entendemos que é uma oportunidade maravilhosa para iniciarmos esse relacionamento de forma ao objetivando uma parceria para o mundo. Αυτή η ευκαιρία που βρισκόμαστε εδώ μας έδειξε, μας ανέδειξε και μας απέδειξε μια πληθώρα συνεργασιών μεταξύ Ελλάδος και Βραζιλίας, η οποία συνεργασία θα μπορεί να καταπλήξει και τον όλο τον κόσμο. Ο κύριος Θιάγκο Παρντούτσι Καμάργο, από την Ινστιτούτο Μπραζιλιάνο Δι Ανάλυσης και του Συστήματος Λογισμικού
ΣΥΡΑ για λύσεις αγροτικών θεμάτων και τη διαφημιστική εταιρεία Kiwi, η οποία εξειδικεύεται στην προώθηση αγροτικών προϊόντων αγροτεχνολογίας και όχι μόνο, θα μας πει πώς βίωσε την αποστολή στην Ελλάδα, καθώς και για το τι προτίθεται να κάνει ως μέχρι το εξής στην Ελλάδα. Nós, empresários brasileiros do segmento de tecnologia, εμείς οι αγροεπιχειρηματίες του τομέα της τεχνολογίας, depois dessa nossa missão pela Grécia, conhecendo mais profundamente o mercado agrícola grego, μετά από αυτή την εντατική, μετά από αυτή την επιτυχημένη και σε ένταση βαριά αποστολή στην Ελλάδα, έχουμε ανακαλύψει τα σημεία συνεργασίας όσον αφορά την ένταση εργασίας στο τεχνολογικά στον αγροτικό τομέα. Enxergamos uma oportunidade muito grande para implementarmos um modelo brasileiro de tecnologia agricultura profissionalizada na Grécia. Και μέσα από τις συναντήσεις που είχαμε με ανάλογους φορείς μας στην Ελλάδα, έχουμε βρει το μοντέλο που μπορούμε να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε όλα τα βραζιλιάνικα μέσα για τις ανάγκες της Ελλάδος, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί και στην ελληνική πραγματικότητα αυτό το οποίο έφερε το θαύμα της βραζιλιάνικης αγροτικής ανάπτυξης. Ο κύριος Λουίς Φερνάντο Ρότζια είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Αϊφόρου Ανάπτυξης και θα μας αναπτύξει το αίσθημα το οποίο έλαβε ακόμα στην Ελλάδα για το αν μπορεί η Ελλάδα τελικά να είναι στρατηγικός εταίρος της Βραζιλίας και να έχουμε μαζί σχέση με τη Βραζιλία μια πραγματικά αϊφόρο ανάπτυξη. Eu vim com a missão de saber se realmente o povo da Grécia έχει έρθει σε αυτήν την αποστολή έτσι ώστε να μπορέσει να δει αν τελικά ο λαός της Ελλάδος de fato são nossos amigos. Πραγματικά είναι φίλοι μας όπως το ξέραμε. E levo daqui a certeza que não é só amigo. Και γυρνάω πίσω παίρνοντας μαζί μου την αίσθηση ότι δεν είναι μόνο απλά φίλοι μας. Mas sim, acima de tudo, nossos irmãos. Μα περισσότερο πάνω από αυτό, πραγματικά αδελφοί μας. Como todo muçulmano, uma vez na vida vai a Meca. Όπως οι μουσουλμάνοι έχουν παράδοση μια φορά στη ζωή τους να πάνε να επισκεφθούν τη Μέκα. Com certeza, todo brasileiro terá que vir uma vez, que seja, aqui na Grécia. Έτσι λοιπόν και εμείς θα φροντίσουμε ώστε να επικοινωνήσουμε στον βραζιλιάνικο λαό ότι τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους θα πρέπει να επισκεφθούν την Ελλάδα. Ο κύριος Εκτενίδης είναι ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου του productgreek.com, μέλος του επιμελητηρίου μας και υπεύθυνος για τη δημιουργία της εμπορικής πλατφόρμας πρόθεσης των ελληνικών προϊόντων αλλά και των βραζιλιάνικων με την πλατφόρμα, επέκταση της πλατφόρμας σε productbrazil.com. Θα μας μιλήσει για το πώς βίωσε την αποστολή καθώς επίσης και για τις προοπτικές που βλέπει σε συνεργασία με τους βραζιλιάνους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν κάποιοι αξιόλογοι άνθρωποι μέσα σε ένα επιμελητήριο στο ελληνοβραζιλιάνικο επιμελητήριο, οι οποίοι κάνανε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και πιστέψανε και στη δική μου τη δουλειά που έκανα με το productgreek.com και συνεργαζόμαστε για το productsbrazil.com. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλο το επιμελητήριο και ευελπιστώ ότι αν ακουστούν η Ελλάδα θα έχει βάλει ακόμα ένα λιθαράκι εξωστρέφειας και εσωστρέφειας που είναι αυτό που χρειάζεται. Η κυρία Ελένη Γρυπάρη είναι η Γενική Γραμματέας του Ελληνοβραζιλιανού
μπορούμε και βιομηχανικού επιμελητηρίου και θα μας πει για το πώς κρίνει, γνωρίζοντας τα μέλη της αποστολής, ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε στέρεες βάσεις στη συνεργασία μας με τη Βραζιλία. Εγώ φυσικά νιώθω υπερήφανη που μια από αυτά άνθρωποι, το Ελληνοβραζιλιανό Επιμελητήριο, χωρίς ξένους πόρους, με δικούς μας πόρους, δημιουργήσαμε το πρώτο ιδιωτικό επαγγελματικό επιμελητήριο της χώρας, χωρίς υποχρεωτική συμπληρωμή, με σκοπό ένα όραμα να ενώσουμε τη μεγάλη παραγωγική χώρα της Βραζιλίας με την τεχνογνωσία που έχει η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουμε την ανταγωνιστικότητα στη χώρα μας, την υγιή επιχειρηματικότητα και ελπίζω η πολιτική ηγεσία του τόπου μας να εκλάβει αυτό το μήνυμα πολύ σοβαρά εάν θέλουμε τη χώρα μας να τη δούμε να αναπτύσσεται στο μέλλον. Ο κύριος Λάζαρος Χαραλαμπίδης, αντιπρόεδρος του Ελληνοβραζιλιανού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, θα μας αναπτύξει το πώς αυτή η αποστολή έχει επηρεάσει πλέον την κατάσταση στον αγροτικό τομέα και πώς οι συνεργασίες θα είναι ένας πόλος έλξης, ανάπτυξης, αηφόρου για τη χώρα μας. Οι επενδύσεις στη χώρα μας έχουν όλες τις υποδομές για να μπορέσουμε να δώσουμε τα αποτελέσματα αυτά που όλοι μας ελπίζουμε. Η εισαγωγή νέων τεχνολογίων, η εισαγωγή του μοντέλου επιχειρηματικότητας που λειτουργεί πάρα πολύ επιτυχημένα στη Βραζιλία, δίνει τις κατάλληλες προϋποθέσεις να αναπτυχθεί το έμπνευμα σε μέσα της πραγματικής οικονομίας και να καταπολεμηθεί το μεγάλο κομμάτι της ενεργείας που μας στήσει τη χώρα μας. Κάνω κι εγώ κάποια παρέμβαση. Η Ελλάδα δεν είναι από τους παραδοσιακά εμπορικούς εταίρους της Βραζιλίας. Ακόμα και η Βραζιλία για την Ελλάδα δεν ήταν μέσα στον χάρτη των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε ως Ελληνοβραζιλιανό Επιμελητήριο είναι να δείξουμε στον κόσμο ότι η Βραζιλία είναι, αν όχι η λύση από το πρόβλημα το οποίο βιώνουμε, αλλά είναι μία από τις λύσεις. Και δεν είναι μόνο ως Βραζιλία, ως μία απλή χώρα. Θέλω να υπογραμμίσω την κατεύθυνση προς το οικονομικό group BRICS, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότιος Αφρική. Είναι ένα group το οποίο έχει τη βάση του στην παραγωγή, έχει ένα group το οποίο ξεφεύγει από τα πολυεθνικά συμφέροντα κλοπής των υπεραξιών και είναι ένα μοντέλο το οποίο έρχεται να εγγυηθεί τουλάχιστον στον κόσμο ότι και στη μεγαλύτερη περίοδο κρίσης με την παραγωγή μας μπορούμε να εξασφαλίσουμε την τροφή μας, να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της οικογένειάς μας και να μπορούμε μαζί να αντιστοιχόμαστε και να αγωνιζόμαστε για τον νέο σήμερα των παιδιών μας.